Τα στοιχεία του καταλύματος, το οποίο διέμενε στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, οδήγησαν τις αστυνομικές αρχές στην ταυτοποίηση της ορού του άτυχου άνδρα, που βρέθηκε νεκρός το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Δυτική Τάφρο. Πρόκειται για υπήκοο Ολλανδίας 50 ετών, που έμενε τους τελευταίους μήνες στα Χανιά και εργαζόταν σε γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Τη σωρό του 50χρονου εντόπισε κάτοικος της περιοχής που ειδοποίησε την αστυνομία. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή και οι αρχές έχουν καταλήξει πως ο Ολλανδός έχασε την ισορροπία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε από τα τείχη στο κενό. Κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Ξένοι που δεν γνωρίζουν, έτσι. Ναι, μπορεί να γλιστρήσει, να έχει αέρα, να έχει οτιδήποτε. Συμβαίνει. Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό, γιατί αν ήταν η αρχή, θα υπάρξει και μέλλον. Κάτοικοι της οδού Πειραιός υποστήριξαν ότι ο 50χρονος βρίσκονταν μόνος στον προμαχώνα. Μιλούν δε για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προστασία των επισκεπτών των ενετικών τείχων. Να υπάρξει κάποιος τρόπος να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση προς το τείχος. Γιατί όντως είναι το τυχάκι εκείνο εκεί και τίποτα άλλο. Ένα παιδάκι δηλαδή να πάει να παίξει είναι επικίνδυνο. Ήταν πολύ επικίνδυνα, δεν το ξέρετε. Πάρα πολύ επικίνδυνα είναι. Όποτε περάσεις κάτι θα δεις. Πότε να θιάζουν τείχους, πότε να θιάζουν τα αρχαία, πότε... Πολύ επικίνδυνη αυτή η περιοχή. Τόσο ψηλά που είναι, έπρεπε να έχει κάτι. Ένα προστατευτικό έπρεπε να έχει, οπωσδήποτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Από τις αστυνομικές αρχές των Χανίων ενημερώθηκε η πρεσβεία της Ολλανδίας, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι οικοί του 50χρονου.